Αγίου Ισαάκ του Σύρου, σελίδα 207, λόγος μη, περί δευτέρας εργασίας του ανθρώπου. Μετά την ταύτην, την περί θανάτου θεωρία, υπάρχει άλλη εργασία. Όταν ο άνθρωπος περιτρατών καλός με τα εναρέτου πολιτείας φτάσει να αναβεί την βαθμίδα της μετανοίας και πλησιάζει να αγευθεί την εργασία της θεωρίας και φτάνει να αγευθεί δια της Θείας Χάριτος τη γλυκύτητα της γνώσεως του Αγίου Πνεύματος, έρχεται προηγουμένως να με βεβαιώνεται περί της προδίας του Θεού, την οποία είχε εις τον άνθρωπο και εντάφθα φωτίζεται εκ της Θείας Αγάπης και θαυμάζει δια τη σύσταση των λογικών όντων και δια την πολλήν του Θεού περί αυτών επιμέλειων και εντάφθεν έρχεται η μεταγλυκύτητος πύρωσης της αγάπης του Θεού ή της ανάπτυσης στην καρδία αυτού και καίει τα πάθη της ψυχής και του σώματος. Ταύτη δε την δύναμη αισθάνεται της όταν ερευνά πάσα στα σφύσεις των όντων και όσα προσβάλλουσιν εις αυτόν και διακρίνει πνευματικώς τας αιτίας αυτών. Όθε δια της πολλής και θείας ταύσης επιμελίας και της καλής αυτού συνειδήσεως, άρχεται να κινείται εις θείον έρωτα και μεθά αμέσως ως διήνου και παραλύονται τα μέλη αυτού και μένει η διάνοια αυτού εκπλητωμένη και χμαλωτίζεται η καρδία αυτού ο πίσω του Θεού και όσων ενδυναμούνται οι εσωτερικοί αυτού αισθήσεις το σου τον ενδυναμούνται και η θεωρία αυτή και όσων αγωνίζεται της να πολιτεύεται καλώς και να απασχολείται στη γνώση και στην προσευχή το σου τον στερεούται σε αυτόν και η δύναμη σε αυτή. Εν αληθεία σας λέγω αδελφοί ότι η στάφτη περίσταση μόλις ενίοτε αισθάνεται τι σε αυτόν και ότι φορεί τούτο το σώμα αλλά δεν γνωρίζει ότι ευρίσκεται εις τούτον τον κόσμο. Αυτή είναι η αρχή της πνευματικής θεωρίας ή τι συμβαίνει στον άνθρωπο. Αυτή είναι η αρχή πασών των αποκαλύψεων της διανοίας. Εξ αυτής αυξάνει και ενδυναμούται η διάνοια κρυπτώσει τα πνευματικά και εκ ταύτης μεταβαίνει στας λοιπάς θεωρίας έτινες υπερβαίνουσε την ανθρωπίνη φύση και λέγω εν συντόμο ότι δι' αυτής επέρχονται στον άνθρωπο άπασε θεία θεωρία και αποκαλύψη του Αγίου Πνεύματος τας οποίας δέχονται οι Άγιοι εις τούτον τον κόσμο και όσα άλλα χαρίσματα και αποκαλύψεις δύναται να γνωρίσει η ανθρωπίνη φύση εις ταύτην τη ζωή. Αυτή είναι η ρίζα της αισθήσεως ημών, την οποία ο ημέτερος δημιουργός ενέβαλε εις ημάς. Μακάριος λοιπόν όσοι αυξήσει τούτο τον καλόν σπόρο, όταν πέσει στην γη της καρδίας αυτού και δεν διασκορπίσει αυτόν, δια τις προσπαθίες των ματέων και περί παρερχομένων πραγμάτων. Το δε Θεό ημών αεί δόξα εις τους αιώνας. Αμήν.